Μέσω μιας έρευνας που διεξήχθη στην Τουρκία από την Εισαγγελία Σμύρνης και Κωνσταντινούπολης, ξεκίνησε επιχείρηση σύλληψης 532 ατόμων που απαρτίζουν ξανά τεράστιο μέρος της οργανωτικής διοίκησης των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, τα άτομα αυτά βρέθηκαν να συμμετέχουν στην οργάνωση του αντιπάλου του Ερντογάν, Φετουλάχ Γκιουλέν, που κατηγορείται ότι οργάνωσε το πραξικόπημα του 2016 στην Τουρκία από την κατοικία του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 62 πόλεις με έδρα τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη, συνελήφθησαν από την Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης 61 άτομα από τη Γενική Διοίκηση της Χωροφυλακής, 122 άτομα από τη Στρατιωτική Διοίκηση, 30 από τη Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας, 22 από τη Διοίκηση του Ναυτικού, 1 από τη Διοίκηση Εκτοφυλακής, 22 μέλη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι ενεργοί ή απόστρατοι. Ακόμα συνελήφθησαν 4 συνταγματάρχες, 1 αντισυνταγματάρχης, 9 ταγματάρχες, 24 καπετάνοι, 32 απόστρατοι υπολοχαγοί, 3 εν ενεργεία υπολοχαγοί, 142 υπαξιωματικοί, 1 λοχίας, 216 στρατιώτες που υπηρετούν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και 42 μαθητές τουρκικής στρατιωτικής σχολής που αποφύτησαν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.